Καλημέρα σας, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Θα θέλαμε, γιατί υπάρχει διάχυτη και είναι λογικό η ανησυχία, να μας πείτε ποια είναι η αίσθησή σας, πού βρισκόμαστε, μέχρι πού θα φτάσουν οι Τούρκοι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να μιλήσει με βεβαιότητα για το τι ακριβώς προετοιμάζει η ασύντακτη, αναθεωρητική και πειρατική Τουρκία. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε, υπάρχουν 25 πολεμικά πλοία τα οποία βρίσκονται στα νότια της Τουρκίας με προορισμό άγνωστο. Mm-hmm. Αυτή η κατεύθυνση μπορεί να περιλαμβάνει και όχι ελληνικές περιοχές. Έτσι, υπάρχει προφανώς, όπως γνωρίζετε, η κρίση με την Αίγυπτο σχετικά με τις εξελίξεις στη Λιβύη, και αυτό μπορεί να είναι ένας παράγοντας που να οδηγήσει τα πλοία προς τα εκεί. Ή, εν πάση περιπτώσει, επειδή έχουμε δει ότι είναι δύο ομάδες τα πλοία, να μία ομάδα να μεταφερθεί προς τη Λιβύη. Ωστόσο, ξεκάθαρα πρέπει να πούμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η ετοιμότητα είναι στο ύψιστο και έτσι πρέπει να είναι, διότι ο σκοπός της Τουρκίας είναι απόλυτα αναθεωρητικός κατά της πατρίδας μας. Σκοπός της είναι να αμφισβητήσει τα νησιά, την κυριαρχία της Ελλάδος, το έδαφος της χώρας μας, και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε μια στιγμή η οποία θυμίζει το επόμενο επεισόδιο του σεισμικ χώρα Ήμια. Είναι αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες. Είναι τόσο σημαντική η κατάσταση και τόσο κρίσιμη. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται, είναι σε ετοιμότητα. Η κατάσταση δεν επιτρέπει κανέναν αφησυχασμό, παραμένει κρίσιμη. Εμείς πιστεύετε έχουμε μέχρι στιγμής διαχειριστεί το θέμα όπως θα έπρεπε? Εντάξει, είναι και λίγο περίεργες οι ώρες για να κάνουμε τέτοια συζήτηση, αλλά ναι, θα σας πω ότι, εντάξει, πολύ ορθό η κινητοποίηση των ένοπλων δυνάμεων είναι. Ορθή. Θα ήθελα να έβλεπα και το ΚΙΣΕΑ να δείχνει μια στεναρή αντιμετώπιση κατάσταση, η κυβέρνηση να συνέρθει δηλαδή το ΚΙΣΕΑ ταυτόχρονα με μια πολιτική, αν θέλετε, πιο αποφασιστική σε εθνικό επίπεδο. Θα έπρεπε να γίνει ήδη. Ναι, δεν μπορούμε τώρα να έχουμε συζητήσεις για την Οβάρτης σε μια τέτοια εθνική κρίση, να έχουμε σοκοματικά και αντιπαλότητες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, είναι, νομίζω, εκτός πραγματικότητας αυτά. Ναι, πώς δικαιολογείται, κύριε Καλλιτερίδη, το γεγονός ότι δεν έγινε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι προσπαθεί η ελληνική πλευρά και εδώ κάνει το λάθος. Να δείξουμε ότι δεν είμαστε σε πανικό. Ίσα-ίσα θα περνούσαμε το μήνυμα ότι είμαστε σε ετοιμότητα, πιστεύω. Ναι, νομίζω ότι προσπαθεί η ελληνική πλευρά να δείξει μια ετοιμότητα πιο πολύ επιχειρησιακή, ναι, και σε οργανωτικό επίπεδο, παρά μια επιθετικότητα που μπορεί να εκλειφθεί μόνο από τα πέντε πλευράς επιθετικότητα. Πρέπει να πω ότι αυτό είναι λάθος, έτσι, και δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο αυτή τη δεδομένη χρονική περίοδο, ούτε για κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Δεν βλέπουμε και ανάλογες κινήσεις να γίνονται και από την πλευρά της Τουρκίας όμως, έτσι. Βλέπουμε και συνεδριάσεις έχουμε και συμβούλια έχουμε. Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά κοσμοϊστορικό για την περιοχή μας. Η Τουρκία έχει αποκτήσει ήδη μία νίκη με τη δήλωση των Αμερικανών περί αμφισβητούμενα χωρικά είδα, αμφισβητούμενων περιοχών στην Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά δεν θα ακεστεί σε αυτό. Η Τουρκία θα πιέσει, καταρχάς από ό,τι όλα δείχνουν, αύριο είναι η μέρα που θα δούμε τις πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας, και αυτό λόγω της επαιτίου της υπογραφής της συνθήκης της Λοζάνης. Δεν επέλεξε πάντως τυχαία με τίποτα την 24η Ιουλίου για την Αγία Σοφιά ο Ερντογάν. Καθόλου. Είναι ο εθνικός όρκος, ο οποίος λέμε, το 1920, με τον οποίο οι Τούρκοι ουσιαστικά δεσμεύτηκαν τότε να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους στην Συρία, στο Ιράκ και στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κεμάλ θεωρούν ότι τους πρόδωσε. Η συνθήκη τώρα, που θέλουν να αμφισβητήσουν. Ναι. Ακριβώς. Mm-hmm. Και τώρα θέλουν ένα-ένα, βήμα-βήμα, Αγία Σοφία, Ιράκ, Συρία και Λιβύη και Ανατολική Μεσόγειο, να ανακτήσουν τα εδάφη που απόλεσε, όπως θεωρούμε δική τους οπτική, ο Κεμάλ. Ουσιαστικά, αύριο είναι η μέρα που θα δούμε τις πραγματικές προθέσεις του Ερντογάν. Εδώ λοιπόν η χώρα μας πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι βιώνει εθνική απειλή ύπαρξης της χώρας μας ως αυτοδύναμο και κυρίαρχο κράτος. Δεν θα περιοριστεί η Τουρκία στην πραγματική νίκη, έτσι, διότι έχουμε μια αμυντική συμφωνία, ξέρετε, με τη ΣΥΠΑ, από την οποία κανείς δεν μας έχει αποδείξει τι ακριβώς έχουμε πάρει. Δώσαμε βάσεις, δώσαμε το λιμάνι, το πολιτικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, και κανείς δεν μας έχει πει τι έχουμε εξασφαλίσει. Θα σας πω εγώ, τίποτα δεν έχουμε εξασφαλίσει. Εδώ λοιπόν βρέθηκε ο κυρίαρχος σύμμαχος εντός του ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, να μιλήσουν για αμφισβητούμενα νερά.
οι αμφισβητούμενες περιοχές Ανατολική Μεσόγειο. Είναι μια πρώτη ήττα. Θα προσπαθήσει η Τουρκία να κερδίσει κι άλλα. Για παράδειγμα, εάν η χώρα μας δεν επιδείξει την ισχύ της και την αποφασιστικότητά της αύριο, αν είναι αύριο η έντονη κρίση, ξέρετε, επίκειται μια συμφωνία με την Αίγυπτο, εάν γίνει, οριοθέτει ΣΑΟΣ, η Αίγυπτος θα κρίνει από την αποφασιστικότητα της χώρας μας, εάν θα δώσει στη χώρα μας, αν θα αναγνωρίσει τα νησιά μας, mm-hmm. κυριαρχία ή όχι. Έτσι δίνει την ισχύ σου. Έτσι δίνει την ισχύ στην περιοχή. Άρα, προφανώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για κυρώσεις, προφανώς και δεν μπορούμε να μιλάμε για τον κύριο Παγγελόπουλο. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Α, και το σημαντικότερο απ' όλα, υπήρχε μια συμφωνία με την Γαλλία. Ναι, θα σας ρωτούσα, τι έγινε, γιατί να βάγισε αυτή η συμφωνία με τη Γαλλία, μια χώρα που έχει έντονη αντιτουρκική διάθεση, όχι ότι μας αγαπούν ιδιαίτερα, είναι πολλά τα θέματα και λόγω Λιβύης και Κύπρου και Συρίας και... Γιατί πήγε πίσω όλο αυτό, τι ακριβώς έγινε? Κοιτάξτε, πριν ένα χρόνο, ο Γάλλος πρόεδρος... Και βλέπουμε ότι αμέσως μετά γίνανε και οι κινήσεις των Τούρκων, έτσι. Πριν ένα χρόνο υποστήριξε ο κύριος Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ είναι κλινικά νεκρό. Εκεί λοιπόν, και το υποστήριξε αυτό ακριβώς λόγω της Τουρκίας. Επειδή, αν θυμάστε, κρατούσε όμηρο η Τουρκία τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ για τα θέματα των Κούρδων. Εκεί λοιπόν... Ήταν μια τρομερή ευκαιρία για την ελληνική πολιτική ηγεσία να υποστηρίξει τη θέση του Γάλλου Πρόεδρου, που δεν ήταν μόνο δική του. Και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, υποστηρίζει ότι μόνο εμείς χρηματοδοτούμε το ΝΑΤΟ, ουσιαστικά είναι οικονομικά νεκρό και πολιτικά νεκρό. Δηλαδή, υπήρχαν οι πιο ισχυρές, ας πούμε, συμμαχικές χώρες στο ΝΑΤΟ, υποστήριξαν μια θέση, την οποία ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε, ο κ. Μητσοτάκης, βγήκε να καταδικάσει. Και είπε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει να προσέχουμε λίγο το λεξιλόγιο μας σε τέτοια ζητήματα. Το οποίο ήταν σφάλμα, το οποίο, μάλλον τότε το αναγνωρίσαμε ως σφάλμα, οπότε φαίνεται δεν ήταν σφάλμα, ήταν στρατηγική επιλογή. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο σήμερα, είδαμε ότι η χώρα μας ναυάγησε μόνη της μια συμφωνία με λαθασμένες εκτιμήσεις, αν θέλετε, θα πω με ψευδείς εκτιμήσεις, σχετικά με το τι δίνανε οι Γάλλοι, έτσι, με τρόπους αποπληρωμή, τα δάνεια κτλ. Κατόπιν πιέσεων αμερικανογερμανικών, μόνοι μας ουσιαστικά καταγγείλαμε και ακυρώσαμε εν τη γενέση της μια συμφωνία η οποία θα έδινε όχι μόνο τα πολεμικά πλοία, τα οποία ξέρετε αυτά θα ήταν για το μέλλον, αλλά ουσιαστικά αυτή η συμφωνία είχε και αμυντική προέκταση στη διμερή σχέση της χώρας μας με τη Γαλλία και στην Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα. Έτσι, ειδικότερα τώρα με τις εξελίξεις αυτές. Αυτό το σφάλμα το ολισθηρό της καταγγελίας ουσιαστικά, περί αυτού πρόκειται, από τη χώρα μας μια συμφωνία σε τη γενέση με τη Γαλλία, ελπίζω και πραγματικά προσεύχομαι να μην μας κοστίσει. Αλλά δείχνει στρατηγική επιλογή της Αθήνας και ξεκάθαρες επιρροές από αμερικανικογερμανικά συμφέροντα, τα οποία φαίνονται ότι κατευθύνουν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, δυστυχώς. Κάτι δεν πάει καλά με την επιλογή των συμμάχων μας, κύριε Καλλιτερίδη, μάλλον. Το μόνο θετικό έτσι στη χθεσινή μέρα ήταν αυτή η επικοινωνία με τον Πούτιν που είχαμε. Εντάξει, είναι σωστό να υπάρχουν αυτές οι... Ανάμεσα σε όλες τις επαφές, στο διπλωματικό επίπεδο, των τελευταίων ώρων. Βέβαια, πρέπει να υπάρχουν αυτές οι κινήσεις και αυτές και επικοινωνιακά, αλλά και ουσιαστικά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι η χώρα μας δεν μπορεί να προσβλέπει σε καμία αρρωγή από κανέναν παίκτη, μικρό ή μεγάλο. Είναι η στιγμή που η Ελλάδα πρέπει να αποδείξει, και όχι μόνο αυτό, οι υπόλοιπες χώρες κοιτούν την Ελλάδα για το πώς θα διαχειριστεί την εθνική κρίση αυτή, τη θανάσιμη απειλή που βιώνει. Είναι η εποχή που η χώρα μας πρέπει να αποδείξει την αποτρεπτική της ισχύ εναντίον της Τουρκίας, και για να το κάνει αυτό θα το αποδείξει μόνη της. Δεν μπορούμε να προσβλέπουμε σε υποστηρίξεις πέρα από μηνύματα υποστηρίξης και διαμαρτυρίες, τίποτα άλλο πέρα από αυτά. Μόνοι μας πρέπει να αποφασίσουμε να σταματήσουμε την Τουρκία σε οποιαδήποτε παραβατική της κίνηση εντός της ΑΟΣ, Ελλάδος ή και Κύπρου. Έτσι. Η χώρα μας δυστυχώς είναι μια εγκύτρια δύναμη, δυστυχώς, διότι ήταν επονίδιστη και η συνθήκη ζυρίζει του Λονδίνου, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει η χώρα μας να αποδείξει την αποτρεπτική της ισχύ κατά της τουρκικής επιθετικότητας και παραβατικότητας, και πρέπει να το κάνουμε αυτό, διότι το θέμα, ξέρετε, δεν θα λήξει εδώ. Κάποιοι μιλούν για αποκλιμάκωση ήδη. Η Τουρκία ήδη δημιουργεί τετελεσμένα. Δημιούργησε τον Ιανουάριο που πάλι το Oruç Reis μπήκε στα ελληνικά ύδατα, στην ελληνική φαλοκρηπίδα, άπλωσε καλώδια και εμείς
μιλούσαμε για ελληνικό FIR, λες ήταν υπτάμενο το Horse Race, έτσι, επειδή δεν τολμούσαμε να πούμε ελληνική ΑΟΣ, δημιουργείται τελεσμένα με τις δηλώσεις των συμμάχων μας εναντίον μας, ότι είναι αμφισβητούμενα τα νερά. Θα δημιουργήσει τελεσμένα εάν μπει, περάσει και πάλι κάνουμε στραβά μάτια και ακούσουμε κάτι αξιωματού, κάποιους αξιωματού να μιλούν για τον καιρό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλες δικαιολογίες θα βρουν. Ναι, ναι, ήταν και η δυνατή άνεμη τότε. Ναι. Μα κοιτάξτε, και δεν σταματάει αυτό, ξέρετε. Εάν δεν δείξει η Ελλάδα τώρα, αυτή τη στιγμή, που η Τουρκία βρίσκεται σε 3,5 πολέμους, βρίσκεται στη Σομαλία, βρίσκεται στη Λιβύη, εάν δεν, τώρα δεν αποδείξουμε την αποτρεπτική ισχύ μας, θα επανέλθει το Horse Race, τον Μπαρμπαρός, οποιοδήποτε σκάφος υπάρξει μετά, θα έχει 25, 30, 40 πλοία. Έτσι, που με 25 πλοία δεν πας να κάνεις έρευνα, πας να κάνεις κάτι άλλο, πας να δημιουργήσεις τελεσμένα. Πρέπει τώρα να το σταματήσουμε για να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση. Ξέρετε το pullover, από τη ραφή λίγο-λίγο φεύγει και στο τέλος ξυλώνεται. Δεν μένει τίποτα. Έτσι. Δεν μένει τίποτα. Τώρα πρέπει να δείξει η Ελλάδα την αποτελεστική ισχύ. Ελπίζω να δείξουμε ισχυρή θέληση, κάτι το οποίο δεν το έχω δει μέχρι τώρα. Ναι, δυστυχώς. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση, θεωρείτε πιθανό το ενδεχόμενο να επιλέξουν οι Τούρκοι την αυριανή ημέρα για τον απόπλου του Ρουτς Ρεΐς? Είπαμε ότι είναι ημέρα συμβολική, ναι. Άλλωστε ο Ερντογάν αρέσκεται να χρησιμοποιεί και υψηλούς συμβολισμούς. Ξέρει πως κατευθύνεται έτσι πιο εύκολα μια κοινωνία και ειδικά η δική του η τουρκική. Ίσως να είναι και η αυριανή ημέρα αυτή. Ναι, πιστεύω ότι κατά πάσα πιθανότητα θα είναι. Και αυτό διότι καταρχάς αύριο είναι η μέρα που θα ξεκινήσουν και οι πρώτες λειτουργίες της Αγίας Σοφίας ως τζαμί. Θέλω να καταρχάς με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες σε έναν βαθμό στον Τούρκο Πρόεδρο, διότι μας θύμισε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα. Και δεύτερον, ότι η Αγία Σοφιά ήταν και είναι ορθόδοξος ναός του ελληνισμού και όχι μνημείο της UNESCO. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα μαθήματα τα οποία τα παίρνει η ελληνική κοινωνία και είναι χρήσιμο που τα παίρνει, γιατί υπήρξαν δεκαετίες. Κάτι που το ξεχάσαμε, λύθεις, λέτε, το τελευταίο διάστημα. Δεκαετίες λύθεις από εσωτερικούς εχθρούς της χώρας μας, βρίσκονται μέσα στη χώρα αυτοί οι παράγοντες και στην κυβέρνηση κάποιοι, οι οποίοι είτε λόγω δόλου, έτσι, υποκινούμενοι απ' έξω, είτε λόγω αν θέλετε πολιτικής μορίας, έχουν οδηγήσει την ελληνική κοινωνία σε λίθαργο. Δεν ξέρω κατά πόσο αφυπνίζεται η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Αλλά για να απαντήσω στην ερώτησή σας, ναι, αύριο συνδυάζονται πάρα πολλά. Ο Τούρκος πρόεδρος, όχι τόσο για λόγους εσωτερικής αυτανάλωσης, αλλά κυρίως για να προβάλλει τη διπλωματική του ισχύ και την ήπια ισχύ του, που είναι και το Ισλάμ, έτσι, είναι και η αναθεωρητική του δράση στην περιοχή. Θα επιλέξει κατά πάσα πιθανότητα αύριο να πιέσει πολύ περισσότερο την ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι αν δεν είμαστε προετοιμασμένοι για την αυριανή μέρα, δεν θα είμαστε προετοιμασμένοι ποτέ. Και αυτό θα αποδείξει και την προετοιμασία της ελληνικής κυβέρνησης και το σθένος της. Καλές οι κινήσεις με τη Ρωσία πρέπει να γίνουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη αντίστοιχες διπλωματικές πιέσεις. Να πιέσουμε τους συμμάχους μας, να πιέσουμε την Αμερική, να τους βάλουμε το μαχαίρι στο κόκαλο όσον αφορά τη στάση, να αναθεωρήσουν αυτή τη στάση που έχουμε και να γίνει άμεσα αυτό, να πιέσουμε την Ευρώπη, να πιέσουμε τη Γερμανία, και αν οι δηλώσεις και οι διπλωματικές μας κινήσεις αποβούν λίγες, να είμαστε εκεί το πολεμικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία, για να διασφαλίσει τα συμφέροντα του ελληνισμού, Ελλάδος και Κύπρου, και αύριο περισσότερο από ποτέ. Και να μην τρέφουμε αυταπάτες ότι κάποιος άλλος θα παρέμβει για μας, και ιδίως μάλιστα σύμμαχοι που αφισβητούν ακόμη και θαλάσσιες ζώνες μας. Αύριο λοιπόν. Δεν υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχουν. Νομίζω είναι σαφές από τις δηλώσεις, από τις κινήσεις. Είδαμε τις παρασκηνιακές κινήσεις και της Γερμανίας και του Μπορέλ, του Ευρωπαίου υπεύθυνου για τις εξωτερικές υποθέσεις. Δεν ήταν υπέρ των ελληνικών συμφερόντων που είμαστε συμμαχική χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν αντικειμενικές ουδέτερες θέσεις. Έτσι. Εάν η χώρα μας είναι αποφασισμένη αύριο, είναι η μοναδική περίπτωση να πάψουν έτσι και αυτές οι προκλήσεις από την Τουρκία. Είναι η ευκαιρία μας, θα λέγαμε. Θα είμαστε σε αναμονή, κύριε Καλετερίδη, και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Εν αναμονή καλά των εξέλιξεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.